Καθυστέρηση είναι ένα από τα αθλήματα τα οποία εξελίσσουν και το μυαλό και το σώμα και θεωρούνται από τα πλέον δύσκολα από άποψη τεχνικής. Ένας αθλητής της επιτραπέζιας αθλησφαίρησης μπορεί και αναπτύσσει καταπληκτικά ανακλαστικά, βελτιώνει την απόδοση του εγκεφάλου του και μπορεί να ασχοληθεί και με άλλα αθλήματα διότι του κάνει μια άριστη μυϊκή συναρμογή. Δεν σημαίνει βέβαια ότι μόνο υψηλού επίπεδου αθλητές υπάρχουν. Οποιοδήποτε μπορεί να αθληθεί και να καλύψει τις ώρες του ευχάριστα, δημιουργικά και αθλητικά. Σήμερα και αύριο κάνουμε μια μεγάλη πανελλαδική διοργάνωση στην Επιτραπέζια Αντισφαίριση. Συμμετέχουν 10 κατηγορίες αθλητών από όλη την Ελλάδα. Σήμερα Σάββατο παίζουν οι επαγγελματίες αθλητές 2 κατηγορίες επαγγελματιών και 3 κατηγορίες βετεράνων αθλητών. Αύριο Κυριακή υπάρχουν 5 κατηγορίες όλων των ηλικιών, ανεξαρτήτων δηλαδή μπορεί να συμμετάσχουν μη επαγγελματίες αθλητές κομπίστες. Έχει πολύ μεγάλη συμμετοχή από όλη την Ελλάδα, από Γιάννενα, Πάτρα, Αθήνα, πάρα πολλοί κόσμος, Λαμία, Λάρισα και άλλες πόλεις. Και Κόρινθο, Σπάρτη, Καλαμάτα. Και κάποιοι ανεξάρτητοι που έχουν δηλώσει συμμετοχή για την Κυριακή από εδώ από Τρίπολη. Περίπου πόσο κόσμο μπορεί να πούμε ότι έχει. Δήλωσαν συμμετοχή γύρω στα 125 άτομα, αλλά έχουμε κάποιες επιπλέον συμμετοχές τελευταία στιγμή. Οπότε συνολικά για τις 2 μέρες θα είναι γύρω στα 130-135 αθλητές. Αλλά βλέπω καταρχήν υπάρχει ποσότητα και ποιότητα τραπεζιών. Κόσμος ενδιαφέρεται. Κόσμος από την Τρίπολη έρχεται σιγά-σιγά. Η φιλοξενία είναι άριστη, μπορώ να πω. Θα δούμε και στους αγώνες που θα πάει. Ο αθλητισμός είναι πρώτα απ' όλα κάνει καλό για μας, για το σώμα μας. Αυτοεκτίμηση μετά. Και γενικώς είναι ένας αγώνας έτσι όπως πρέπει να αγωνιζόμαστε στη ζωή. Πόσα χρόνια ασχολείστε? Σαν προς πρωταθλητισμός περίπου 10 χρόνια, αλλά έπαιζα και από πιο μικρός. Αλλά για πρωταθλητισμό περίπου 10 χρόνια. Να σημειώσω ότι υπάρχει σύλλογος αναπήρων, υπάρχουν σύλλογοι αναπήρων μάλλον, που ανήκουν στην Ομοσπονδία την Παραθλητική. Αλλά δυστυχώς ο παραθλητισμός στην Ελλάδα, ειδικά στις δύσκολες εποχές που ζούμε, είναι λίγο παραμελημένος όσον αφορά τις χρηματοδοτήσεις. Εμείς ειδικά οι αθλητές του πικ-πονγκ, επειδή πρέπει να συμμετέχουμε και σε τουρνά στο εξωτερικό για να ανεβάζουμε το ranking το διεθνές, έχουμε ανάγκη από τα ταξίδια, αλλά δυστυχώς δεν υπάρχουν χρηματοδότες. Η Ομοσπονδία δεν χρηματοδοτεί αυτή τη στιγμή και είμαστε λιγάκι στα ζήτητα, να το πω έτσι. Δεύτερη φορά και από ό,τι φαντάζομαι ή μάλλον από ό,τι βλέπω, είναι η δεύτερη επιτυχημένη φορά και μας ικανοποιεί το γεγονός ότι τόσα άτομα έχουν έρθει ακόμα και από τα Γιάννενα, την Καλαμάτα, τη Σπάρτη και φυσικά από την Αθήνα. Αυτό μας χαροποιεί γιατί δείχνει ότι εκτιμώνται οι προσπάθειες των παιδιών εδώ που ξεκίνησαν, των παιδιών του ΣΑΤ δηλαδή, που ξεκίνησαν αυτή την προσπάθεια και μας κάνει να πιστεύουμε ότι θα έχουμε καλά αποτελέσματα στο μέλλον. Εμένα προσωπικά με χαροποιεί το γεγονός ότι αρκετά παιδάκια όλων των ηλικιών και μεγάλοι έρχονται στις προπονήσεις και αυτό φυσικά με χαροποιεί από την άποψη ότι ξεφεύγουν από κάτι άλλα πράγματα, όπως παραδείγματος χάρη video games, ναρκωτικά ή να μην ασχολούνται καν με τον αθλητισμό. Το πινκ-πονγκ είναι ευγενές άθλημα και το συνιστώ σε τον οποιονδήποτε. Παρόλο ότι για τον πολύ κόσμο το πινκ-πονγκ θεωρείται ένα άθλημα, όπως το λέει και η λέξη πινκ-πονγκ, δηλαδή δεν έχει καμία σχέση με αθλητισμό, και όμως σε αυτούς και για αυτούς οι οποίοι παίζουν πολύ καλό πινκ-πονγκ, εάν κάποιος τους δει σε αγώνες, θα καταλάβει τι προσπάθεια χρειάζεται σωματική αλλά και πνευματική για να παίξεις καλά αυτό το άθλημα.